Είσαι έτοιμη για τόνους έμπνευσης και δημιουργίας. Είσαι δεν είσαι ξεκινάω για τη μακράνη αγαπημένη μου YouTuber. Είναι η Χόλη από το κανάλι Hot Humble Pie. Οι τεχνικές που μοιράζεται αυτή η YouTuber είναι το κάτι άλλο. Πάντα δείχνει κάτι καινούριο, πάντα έχει πρωτότυπες ιδέες. Η φωνή της συνοδεύει τέλεια τα βίντεο και νιώθεις όταν την ακούς πόσο πραγματικά απολαμβάνει το αποτέλεσμα. Το στυλ της είναι farmhouse, οπότε τα περισσότερα DIY της είναι σε αυτό το στυλ, αλλά φτιάχνει και κάποια μοντέρνα, boho και French cottage κομμάτια. Επίσης έχει αρκετά trash to treasure βίντεο, ενώ δείχνει και πολλές τεχνικές για graphic transfer. Από αυτήν έχω μάθει και το απόλυτο κόλπο για decoupage χωρίς ζάρες που θα μεριστώ σε επόμενο βίντεο, ενώ και η συνταγή της για χρώμα κοιμωλίας είναι κάτι που θέλω να δοκιμάσω οπωσδήποτε. Με 136.000 εγγεγραμμένους και πάνω από 8,5 εκατομμύρια συνολικές προβολές στα 116 βίντεο που έχει ανεβάσει η Χόλη, σε καμία περίπτωση δεν περίμενε εμένα για να γίνει γνωστή. Αλλά να που την περιέλαβα, ήθελε δεν ήθελε. Το σύνθημά της είναι breathe deep, fret not and do things that make you happy και με αυτό το attitude πάμε στο επόμενο αγαπημένο κανάλι. Δεύτερη στη λίστα μου είναι η Bethany από το κανάλι Bargain Bethany. Το δικό της στυλ είναι πιο σύγχρονο και πιο πολύχρωμο από τη σχόλη και το πόσο πρωτότυπες ιδέες έχει δεν περιγράφεται. Γενικά όλα τα κανάλια που προτείνω ξεχωρίζουν για την πρωτοτυπία τους κατά τη δική μου γνώμη πάντα και όπως θα διαπιστώσεις είναι τα περισσότερα, αν και όχι όλα, κανάλια με Dollar Tree DIYs και μπορεί να μην έχουν με Dollar Tree στην Ελλάδα, αλλά το να βλέπεις με την ίδια γκάμα υλικών τι διαφορετικά πράγματα φτιάχνει ο καθένας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ εννοείται ότι το 90% των υλικών που χρησιμοποιούν οι Dollar Tree DIYers τα βρίσκουμε και στην Ελλάδα, είτε στο γνωστό παιχνιδοκατάστημα, είτε σε καταστήματα με είδη χειροτεχνίας. Η Bethany φτιάχνει και πολλά μεγάλης κλίμακας διακοσμητικά, ιδανικά για διακόσμηση σε γάμους, πάρτι και γενικά σε εκδηλώσεις. Είναι πολύ γνωστή για τα βίντεό της με κατασκευές από pool noodles, αλλά και για τα ψεύτικα ρεαλιστικά γλυκά της σε πραγματικό μέγεθος, ενώ κάνει και αρκετά βίντεο οργάνωσης. Με 596 βίντεο, η Bethany έχει δικαίως πάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και σχεδόν 100 εκατομμύρια συνολικές προβολές και μπράβο και μαγιά της, γιατί είναι και μαμά ενός δίχρονου μπόμπυρα παράλληλα. Στην τρίτη θέση είναι η Whitney από το κανάλι Whiskey and Wheat, που κονταροχτυπήθηκε με την Bethany για τη δεύτερη θέση, αλλά κατέληξε στην τρίτη γιατί την Bethany τη βλέπω περισσότερο καιρό. Πλέον βέβαια βλέπω και τη Whitney φανατικά. Πολλά DIY της είναι με τη χρήση Cricut, αλλά μην το είσαι, υπάρχουν άπειρες εναλλακτικές για να τα φτιάχνεις και χωρίς αυτό. Πολύ χρώμα και ζωντάνια έχουν οι κατασκευές της Whitney, έχει και αρκετές εύκολες ιδέες χωρίς πολλά-πολλά, δίνει πάντα free printables για να φτιάξεις ακριβώς αυτό που βλέπεις στο βίντεο και αν έχεις Cricut, παρόλο που δεν ξέρω πόσο διαδεδομένο είναι στην Ελλάδα, δίνει και αυτά τα αρχεία για δωρεάν χρήση. Είναι διάσημη για τα high-end tube DIY βίντεο, δηλαδή κατασκευάζει διακοσμητικά εμπνευσμένα από ακριβά κομμάτια και τα κάνει σχεδόν ίδια, μη σου πω καλύτερα. Με πάνω από 7,5 εκατομμύριο συνολικές προβολές στα 298 βίντεο που έχει ανεβάσει η Whitney, θα έπρεπε να έχει περισσότερους συνδρομητές, αλλά τι να το κάνεις, έτσι είναι η ζωή και η άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει στα τάρταρα. Καλά, δεν το λες και τάρταρα το 141.000 συνδρομητές, αλλά αξίζει πολύ παραπάνω. Η Whitney είναι επίσης μητέρα ενός μικρού αγοριού και μιας και το έκανα για την Bethany, δίνω credit και στη Whitney. Αν είσαι του vintage steel και της παλαίωσης, θα λατρέψεις την Τίντρα που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με το κανάλι Our Upcycle Life. Η Τίντρα δίνει νέα ζωή σε αντικείμενα που βρίσκει πεταμένα ή από δεύτερο χέρι ή από την ανακύκλωση και όταν λέμε νέα ζωή εννοούμε πραγματικά τα κάνει αγνώριστα. Φίλε, έφτιαξε μόμπιλε από πόδια ξυλίνης καρέκλας και αυτό είναι μόνο για να πάρεις μια ιδέα για το πόσο νέα είναι η ζωή που λέω ότι δίνει στα αντικείμενα. Της αρέσει να λέει ότι τα σώζει από τα σκουπίδια και έτσι είναι. Έχει μια καταπληκτική μέθοδο graphic transfer που θέλω πολύ να δοκιμάσω και γενικά δείχνει πολλές τεχνικές παλαίωσης. Μιλάμε για πολύ παλαίωση όμως, του δίνει και καταλαβαίνει. Δεν φοβάται το χρώμα, οπότε δεν καταλήγουν όλα τις τα κομμάτια σε γήινους τόνους ή ασπρόμαυρα όπως συνηθίζεται να βλέπουμε στις τεχνικές παλαίωσης και τέλος πάντων έχει το δικό της στυλ που εγώ προσωπικά το λατρεύω. Έχει και βίντεο με ιδέες αλλά και βίντεο με τις τεχνικές της βήμα-βήμα, οπότε διαλέγεις και παίρνεις. Α, και της αρέσει πολύ και το ντεκουπάζ. Το ότι με 354 βίντεο γεμάτα τεχνικές και ιδέες η Deidre έχει κάτι λιγότερο από 100.000 συνδρομητές πραγματικά με ξεπερνάει. Έχει 5 εκατομμύρια συνολικές προβολές βέβαια που σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να τα πάει και καλύτερα και ελπίζω ότι τώρα που τη βοηθάει και η κόρη της στη διαχείριση του καναλιού αυτό θα συμβεί σύντομα. Στην πέμπτη θέση επιστρέφουμε στους Dollar Tree DIYers με τη Megan από το κανάλι Glue Guns and Roses, που αν θέλεις τη γνώμη μου είναι και
ονόματα. Η Μέγαν είναι της ευκολίας. Όχι ότι δεν κάνει και πολύπλοκα πράγματα, αλλά είναι απλά στην πράξη και μπράβο της. Και το ακούς στη φωνή της ότι τη βρίσκει να μοιράζεται απλές ιδέες. Η αγαπημένη της φράση είναι το easy peasy lemon squeezy και ετοιμάσου να την ακούσεις πολλές φορές αν αρχίσεις να παρακολουθείς το κανάλι της Μέγαν. Τι να κάνουμε όμως, αντικατοπτρίζει full τη φιλοσοφία της γύρω από τις κατασκευές και όπως είπα και παραπάνω, μπράβο της. Με πάνω από μισό εκατομμύριο συνδρομητές, αλλά σχεδόν 33 εκατομμύρια προβολές στα 136 βίντεο που έχει ανεβάσει η Μέγαν, λογικά έχει μείνει με την απορία γιατί τόσοι πολλοί θεατές δεν αποφασίζουν να κάνουν εγγραφή. Και αυτή είναι και δική μου απορία. Πατήστε το καλέ το κουμπάκι το κόκκινο, τζάμπα είναι δε δαγκώνει. Στην έκτη θέση και στον αντίποδα είναι η Courtney από το κανάλι Creative on the Chip. Η Courtney είναι της υπομονής, φίλε. Στα χρόνια της υπομονής που δεν μας θυμήθηκε κανείς, αυτό. Τσίκι, τσίκι, τσούκου, τσούκου με υπομονή και επιμονή. Η Courtney φτιάχνει διακοσμητικά που είναι μεν εντυπωσιακά, αλλά τα περισσότερα θέλουν κανένα πεντάωρο για να γίνουν. Ή τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα. Τα βίντεο της βέβαια δεν είναι καθόλου βαρετά, να μην παρεξηγηθώ. Και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει την Courtney για την υπομονή της. Και εγώ προσωπικά τη θαυμάζω αυτή την υπομονή γιατί μου λείπει. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου αν έχεις δει το συγκεκριμένο κανάλι. Είναι όντως η Courtney της υπομονής ή εμένα μου φαίνεται. 115.000 συνδρομητές έχει η Courtney από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών και πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές σε 230 βίντεο. Courtney, τι να σου πω. Υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Στην 7η θέση η Cindy από το κανάλι Monarch Mom DIY και δεν ήμουν σίγουρη αν έπρεπε να τη βάλω στη λίστα ή να κάνω απλώς μια τιμητική αναφορά όπως θα δεις παρακάτω. Μπήκε στη λίστα όμως γιατί όντως βλέπω τα βίντεό της σχεδόν κάθε φορά που τα πετυχαίνω στις εγγραφές μου, αλλά είναι η τελευταία που ανακάλυψα, δεν τη βλέπω πάνω από 2 μήνες και μπορεί και να τη βαρεθώ, δεν ξέρω. Η Cindy είναι σύζυγος πάστορα και παρόλο που αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις κατασκευές της, μου φάνηκε ενδιαφέρον και ήθελα να το πω. Θα μείνει η Cindy στη λίστα μου ή θα εκτοπιστεί από κάποια άλλη YouTuber, το μέλλον θα δείξει. 298 βίντεο έχει ανεβάσει η Cindy και έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμή σχεδόν 5,5 εκατομμύρια προβολές και 80.000 συνδρομητές. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά και σε κάποιες άλλες DIY YouTubers γιατί έχω κάνει εγγραφή στα κανάλια τους, αλλά δεν βλέπω όλα τους τα βίντεο. Η Rebecca Virginia DIY είναι η πρώτη στην οποία κάνω τιμητική αναφορά γιατί μου αρέσουν πολύ αυτά που φτιάχνει και είναι πολύ ήρεμη και γλυκιά και συγγνώμη, αλλά αυτό το στυλ εμένα δεν μου ταιριάζει. Θα μου πεις, τότε τι κάνει η Holly στο νούμερο 1? Η Holly είναι Holly, θα σου πω. Εκτός αυτού, η Holly είναι μεν ήρεμη, αλλά είναι ταυτόχρονα ενθουσιώδης, χαροπή. Η Rebecca είναι ήρεμη και ζεν. Στην προτείνω ανεπιφύλακτα πάντως αν θες και να πάρεις ιδέες και να χαλαρώσεις. Το κανάλι Unicorn Dust Designs είναι το επόμενο που θα σου προτείνω και δεν σου λέω το όνομα της YouTuber γιατί δεν το θυμάμαι, αλλά κάνει πολύ ωραίες και προσεγμένες κατασκευές και πρόσφατα έγινε και μαμά. Αλλά το YouTube, YouTube. Γιατί στην Αμερική είναι δουλειά αυτό το πράγμα. Που στην Ελλάδα ακόμα παλεύουμε να μας πάρει κάποιος τα σοβαρά, αν πούμε ότι ανεβάζουμε βίντεο στην οποιαδήποτε πλατφόρμα. Πίσω στα DIYs με το κανάλι Liz Moore Decalendicore, που είναι το τελευταίο που θα σου προτείνω. Δεν έχω πολλά να πω γιατί είναι πρόσφατη ανακάλυψη και δεν έχει περάσει το τεστ της αντοχής στον χρόνο. Αλλά αξίζει μια τιμητική αναφορά γιατί πιστεύω ότι μπορεί να σου αρέσει. Τώρα θα μου πεις, καλά, δεν έχεις ούτε ένα κανάλι για πολυμερικό πυλό στα αγαπημένα σου DIY κανάλια? Έχω και πολλά μάλιστα, αλλά αυτό θα είναι το θέμα ενός άλλου βίντεο. Οπότε μιας και το λύσαμε και αυτό, θέλω να μου πεις και εσύ τη γνώμη σου. Καταρχάς, έχουμε κοινά κανάλια? Υπάρχει κάποιο από αυτά που ανέφερα και στη δική σου λίστα αγαπημένων? Γράψε μου στα σχόλια και οπωσδήποτε μα οπωσδήποτε περιμένω και τις δικές σου προτάσεις. Θέλω τουλάχιστον ένα αγαπημένο σου DIY κανάλι να μου γράψεις για να προσθέσω και εγώ στις εγγραφές μου.